Αρνός, online δασκαλία και θα έλεγα εδώ παιδιά τρεις ερωτήσεις. Θα τζούμε μαζί γιατί είναι αν θέλετε τρία συνακόλουθα συμπεράσματα πάνω σε ένα τρίγωνο με βάση τις γωνίες που αναφέραμε προηγούμενα, διότι οι γωνίες του είναι δύο ορθές. Λοιπόν, η 17η λέει να δείξετε ότι αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες, μία προς μία, έχουν και τις τρεις γωνίες ίσες. Το πρώτο. Το δεύτερο, να δείξουμε ότι οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι συμπληρωματικές. Και το τρίτο, ότι κάθε, να δείξω ότι κάθε γωνία του ορθογωνίου τριγώνου είναι 60 μοίρες. Λοιπόν, για να ταξιδέψουμε παιδιά πάνω στο σχολικό βιβλίο, να δούμε εδώ πέρα ουσιαστικά αυτές τις τρεις, έτσι, το 2, 3 και 4, ότι αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες, μία προς μία, τότε τι είναι, έχουν και την τρίτη γωνία. Γιατί όλες μαζί, παιδιά, οι γωνίες είναι 180 μοίρες, οι δύο ορθές. Κατά συνέπεια, αυτό που υπολείπεται έτσι ουσιαστικά από το 180 θα είναι το ίδιο και στο ένα τρίγωνο και στο άλλο. Το δεύτερο, αν οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου, τι είναι, είναι συμπληρωματικές. Μα το ορθογώνιο τρίγωνο, έτσι, η ορθή γωνία και οι άλλες δύο είναι 180. Άρα οι άλλες δύο που μένουν θα είναι, παιδιά, θα είναι 90. Άρα η μία θα συμπληρώνει την άλλη. Συμπαναλαμβάνω, συμπλήρωμα, συμπληρωματική. 90 μοίρες, συμπληρώνω την ορθή γωνία. Έτσι. Και το τρίτο, κάθε γωνία ισόπλευρο τριγώνου είναι 60 μοίρες. Μα ένα ισόπλευρο τρίγωνο, παιδιά, είναι και ισογώνιο, έχει και τις τρεις γωνίες ίσες. Άρα θα μοιραστούν οι τρεις γωνίες, τι θα μοιραστούν, θα μοιραστούν τις 180 μοίρες. Έτσι η κάθε μία γωνία θα είναι 60 μοίρες. Το εξηγήσαμε, θέλω να μείνει στη σκέψη μας και να καταλάβουμε αυτές τις τρεις όμορφες ερωτήσεις.